τον Αδάμου. Στριφογυρίζει αυτός, έχει τον Πατσιαβούρα δίπλα του, Χατζιπαναγής τώρα, σέντρα προς τα μέσα, πέφτει ο Ξανθόπουλος και ο τερματοφύλακας ο Πλήτης αποκρούει. Η πρώτη φάση του αγώνα, κεφαλιά του Ξανθόπουλου και ο Πλήτης απέκρουσε θαυμάσια. 7,5 λεπτά αγώνα στο πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού, ο Χατζιπαναγής είναι ο εκτελεστής. Φέρνει την μπάλα με πολύ φάλτσο, πέφτει εκεί με κεφαλιά ο Γαλατίδης και τελικά η μπάλα βγαίνει out. Γαλατίδης. Πάντα Γαλατίδης, Κοφίδης τώρα. Μπάλα μπροστά προς την περιοχή στον Παπαϊωάννου που δεν καταφέρνει. Δεν έχει δύναμη για να πλασάρει τον Πλήτση. ...42 λεπτά αγώνα, ο Παπαϊάννου εκτελεστής αυτού του φάουλ... ...πέφτει εκεί μπροστά από το Μητόσεβιτς ο Πλήτσης και αποκρούει. Παπαϊάννου μπαίνει προς τα μέσα, ο Παπαϊάννου κάνει σέντρα... ...από την άλλη μεριά είναι ο Ξανθόπουλος με κεφαλιά από κοντά... ...δεν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αποκρούεται από τον Πλήτση η μπάλα... ...και τελικά είναι κόρνερ, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία... Αυτή η παλιά του Παπαϊωάννου ήρθε προς τα μέσα. Ο Ξανθόπουλος έχοντας μπροστά του όλο το τέρμα δίνει κεφαλιά. Αποκρούει στην αρχή ο Πλήτσης και ολοκληρώνεται από τους αμυντικούς της Λάρισας αυτή η απόκρουση σε κόρνερ. Βουτυρίτσας πάντα μόνος του, τελικά κάνει ένα μακρινό σούτο. Ο Γεωργίου δεν κρατάει την μπάλα, προλαβαίνει όμως και την ξαναπαίρνει με τα πόδια. Προς το τέλος το παιχνίδι, η παλιά προς τα μέσα, ο Πλήτσης αποκρούει, πέφτει επάνω του ο Μητόσεβιτς. Ο διαιτητής λέει παίζεται, έμεινε περίπου 1,5 λεπτό αγώνα σύμφωνα με την κανονική διάρκεια πάντα. Φάουλ του Βαλαώρα, το σφυρίζει ο διαιτητής, εκνευρίζεται ο παίχτης. Εκνευρίζεται ο παίχτης της Λάρισας, διαμαρτύρεται, δείχνει κίτρινη ο διαιτητής. Και η κίτρινη γίνεται κόκκινη. Ορφανίδης. Δύο παίκτες του Ηρακλή είναι μέσα στην εστία. Σουτάρουν και χάνεται η μεγάλη ευκαιρία. Η μεγάλη ευκαιρία πάνω στον Πλήτση η μπάλα. Οι παίκτες Λάρισας νόμιζαν ότι ήταν offside. Τελικά όμως δεν ήταν, ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη. Είδατε με αυτόν τον τρόπο ακριβώς τα τελευταία δευτερόλεπτα χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία των Ηρακλή να πετύχει τον γκολ, να περάσει έτσι στην παράταση το παιχνίδι. Η Λάρισα λοιπόν πήρε άξια εδώ στο Καφταντζόγλιο το 0-0 και επειδή κερδίσει στη Λάρισα ένα 0 είναι αυτή που περνάει στον τελικό.